μια ξεχωριστή προσωπικότητα του χώρου της πολιτικής, που ξεχώρισε για το συνεπή πολιτικό του λόγο, την ήρεμη διαχείριση κρίσεων και την ευγένειά του, έφυγε από τη ζωή. Στα 88 του χρόνια, ο άλλοτε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και πτέραρχος εν αποστρατεία της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, Δημήτρης Αποστολάκης, άφησε την τελευταία του πνοή από πολυοργανική ανεπάρκεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας που νοσηλευόταν αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας. Η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος τη γενέτειρά του, το Ηράκλειο, αλλά και πλήθος τελεχών του ΠΑΣΟΚ, του οποίου υπήρξε ακούραστο συμπαραστάτης. Η ευγενική του φυσιογνωμία ήταν το κύριο χαρακτηριστικό, εκείνο που τον έκανε αγαπητό στους πολίτες, όμως η δυναμική του στην πολιτική και την υπεράσπιση αυτού που ο ίδιος θεωρούσε ορθή θέση, είχε χαρακτηριστικά μιας δυναμικής με σθένος και συνέπεια. Κάπως έτσι, το 1973 αποτάχθηκε από την αεροπορία λόγω συμμετοχής του στο κίνημα του ναυτικού κατά της δικτατορίας και επανήλθε το 1974 με την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Την 126 λοιπόν δεν την είχα επισκεφθεί με επίσημη ιδιότητα, διότι την θεωρούσα σαν τόπο μου, σαν σπίτι μου. Γεννήθηκε το 1934 στο Ηράκλειο και αποφύτησε από την τότε σχολή αεροπορίας με το βαθμό του ανθιποσμιναγού. Διετέλεσε διοικητής της 116 πτέρυγας μάχης και κατά καιρούς διεύθυνε κλάδους και αρχηγία της πολεμικής αεροπορίας, ενώ από 18 Δεκεμβρίου του 1984 έως 22 Δεκεμβρίου του 1986 υπήρξε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Μετά την αποστρατεία του, διατέλεσε βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ από το 1990 έως το 1993, το 1996 έως το 2004, ενώ από το Σεπτέμβριο του 1996 μέχρι τον Οκτώβριο του 2001 χρημάτισε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο αείμνηστος Δημήτρης Αποστολάκης υπήρξε φίλος και συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου και επί των ημερών του πραγματοποιήθηκε η περίφημη αγορά του αιώνα, 40 F-16 από τους Αμερικανούς και 40 Mirage 2000 από τους Γάλλους. Πολλά προβλέψιμα για τον Ελευθέριο Βενιζέλο μοιάζουν σήμερα ακόμα ακατανόητα ή δυσερμήνευτα για τον κοινό νου. Ο Δημήτρης Αποστολάκης, πέρα από το έργο του που ήταν πολυσήμαντο και με πατριωτικό αποτύπωμα, αφήνει πίσω του χιλιάδες πολίτες που τον εκτίμησαν, φίλους και συντρόφους, αλλά και τα μέλη της οικογένειάς του, όπως τα δύο πολύ αγαπημένα του παιδιά που θα τον αποχαιρετήσουν μαζί με συντρόφους, ψηφοφόρους, φίλους, συνεργάτες, όπως όριζε η ζωή του και η προσωπικότητά του, με αξιοπρέπεια και ευγένεια.